Το εκλογικό συνέδριο της Κυριακής στη Λευκωσία. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Αργυρού, καλησπέρα στους τηλεθέτες σας. Ναι, να αντιληφθούμε ότι μετά το δικαστικό διάταγμα δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές την Κυριακή. Ως θέση αρχής δεν πρόκειται να σχολιάσω τη δικαστική απόφαση, να αυτήν διχειρίζονται οι νομικοί σύμβουλοι του κόμματος. Αυτό που θα ήθελα να διαβεβαιώσω είναι ότι οι εκλογές της Κυριακής θα γίνουν κανονικά. Και καλώ τα μέλη της επαρχιακής οργάνωσης του κόμματος της επαρχίας Λευκωσίας να προσέλθουν στην εκλογική συνδιάσκεψη και να ψηφίσουν αυτούς που ήδη θα ήθελα. Δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο οι δημοκρατικές διαδικασίες όπως αυτές καθορίστηκαν με διαφανείς και ομόφωνες αποφάσεις τόσο της Κεντρικής Επιτροπής όσο και του Πολιτικού Γραφείου να ανασταλούν, γιατί κάποιοι ακριβώς θορυβόμενοι από το αποτέλεσμα που υπήρχε στις εκλογές στην Πάφο και στη Λεμεσό θέλουν ακριβώς να οδηγήσουν το κόμμα σε δικαστικές περιπέτειες για να εξυπηρετήσουν αλλότρια ή και προσωπικά συμφέροντα. Ναι. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα δικαστικό διάταγμα, πρόεδρε, το οποίο θα εφεσιβάλλει το κόμμα. Αυτό θα το χειριστούν οι νομικοί σύμβουλοι του κόμματος. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με αυτή την κίνηση επιβεβαιώνεται μια συστηματική προσπάθεια η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κορυφωθεί από μια ομάδα στελεχών του κόμματος, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένους στόχους. Ναι. Είτε να ελέγξουν. Είναι γεγονός ότι κάθε μέρα παρακολουθούμε και ένα επεισόδιο από την ΕΔΕΚ, από την κρίση που σοβεί, και με όλο το σεβασμό αποδομείται και το κόμμα και η πολιτική του με αυτόν τον τρόπο. Η προσπάθεια τους ακριβώς είναι είτε να οδηγήσουν, να ελέγξουν το κόμμα για να μπορέσουν να αλλάξουν την πολιτική του κόμματος τόσο όσον αφορά τον Κυπριακό, όσο και σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής όπως δημοσιοποιούνται, είτε ενδεχομένως σε αντίθετη περίπτωση να οδηγήσουν ενδεχομένως αποδυνάμωση του πολιτικού ρόλου της ΕΔΕΚ. Και επειδή ακριβώς αρκετά μέλη αυτής της ομάδας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είτε υποστήριξαν ανοιχτά υποψηφίους οι οποίοι βρίσκονταν σε συνδυασμούς άλλων κομμάτων, είτε ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς είχαν πλήρη αποχή από την κομματική δραστηριότητα, προσδοκώντας ότι με αυτό ενδεχομένως τα ποσοστά του κόμματος θα μειωθούν και θα μπορέσουν με αυτό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να ελέγξουν το κόμμα. Ναι. Διαψεύστηκαν όμως, γιατί έστω και η μικρή αύξηση των ποσοστών του κόμματος δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες τους. Μάλιστα. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε πολιτικό επίπεδο να ανταποκριθούμε και να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Η ΕΔΕΚ δεν γονατίζει. Η ΕΔΕΚ έδωσε μάχες για τη δημοκρατία, έδωσε μάχες για την κυπριακή δημοκρατία και δεν πρόκειται με διασπαστικές κινήσεις ορισμένων μελών που βάζουν πάνω από το συμφέρον του κόμματος και της πατρίδας μας τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και τα προσωπικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σιζόπουλε. Την πρόθεσή του να κατέλθει ως υποψήφιος.